Οι αριθμοί τρομάζουν. Περισσότεροι από 5.000 Ελληνοκύπροι έχουν καταθέσει αιτήσει στη λεγόμενη Επιτροπή Αποζημίωσεων στα Κατεχόμενα μέχρι τι 23 Μαου. Η ραγδαία αύξηση του αριθμού αυτών που προσφεύγουν προκαλεί έντονο προβληματισμό και το θέμα μονοπόλησε τη σημερινή ενημέρωση των αρχηγών των κομμάτων από τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Σύμφωνα με πληροφορίε του ΣΥΓΜΑ, από τι 17 Μαρτίου του 2006 μέχρι και τι 23 Μαου φέτο έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Αποζημίωσεων 5.002 αιτήσει. Από αυτέ διευθετήθηκαν φιλικά 390 και μετά από ακρόαση 11. Συνολικά καταβλήθηκε ω αποζημίωση το ποσό των 119.292.523 στελινών. Αποφασίστηκε η σύσταση διακομματική επιτροπή, η οποία με την βοήθεια συμβούλων θα μελετήσει το όλο θέμα και σε επόμενη συνεδρία, είτε τη σύσκεψη αρχηγών είτε του Εθνικού Συμβουλίου, θα δώσει τις συμβουλές για το τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε να περιοριστεί αυτό το μαζικό φαινόμενο που δημιουργεί όντω σοβαρό πρόβλημα στην άσκηση πολιτική. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπος ανέφερε ότι δόθηκαν στοιχεία στους αρχικούς των κομμάτων για τον αριθμό των προσφυγών, καθιστώντα σαφέ ότι δεν θα ήθελε να προβεί σε περισσότερε λεπτομέρειε. Ποια συγκεκριμένα στοιχεία αναφορικά με τι πωλήσει που έχουν γίνει, Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειε, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέμα που έχει σχέση ακόμα και με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα ήθελα να μην επεκταθώ περισσότερο, γιατί πιστεύω ότι μπορεί οποιαδήποτε επέκταση επί του θέματο και συζήτηση να κάνει ζημιά περισσότερη από ό,τι νομίζω. Επισημαίνεται ότι οι αποζημιώσει που επιδικάζονται από τη λεγόμενη Επιτροπή ούτε κατά διάνοια αγγίζουν την πραγματική αξία τη περιουσία που ξεπουλείται στα κατεχόμενα με βάση τι αιτήσει των ιδιοκτητών, αλλά απέχουν πολύ ακόμη και από τι εκτιμήσει τη ίδια τη Επιτροπή Αποζημιώσεων. Στο μεταξύ, στη σύσκεψη του Προεδρικού Μέγαρο, ο πρόεδρο Αναστασιάδη ενημέρωσε του αρχηγού των κομμάτων για το χθεσινό δείπνο με τον Τερβί Σέρογλου, τι επαφέ του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τη συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.